γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος. Έχουμε έρθει εδώ για τη σύσκεψη που θα γίνει εν ώψη της δημιουργίας του εις εταιρείας διαχείρισης υδάτου. Θέλουμε να τονίσουμε και να κάνουμε σαφές ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι και εναντίον της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού από όλες τις απόψεις και, και από κάθε πλευρά. Εμείς εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Αρχή προχωράει στην ιδιωτικοποίηση και του νερού όπως και μια σειρά άλλων κλάδων της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών με κριτήρια, με διαχείριση, με κριτήρια κέρδη, δηλαδή βάζοντας μπροστά το κέρδος, κάτι που το αποτέλεσμα ήταν εγκληματικό και το είδαμε πρόσφατα στους σιδηροδρόμους. Δεν μπορεί η διαχείριση της πλημμύρας και αξιοποιώντας τις πρόσφατες πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο, αξιοποιώντας την διάσπαση των υπηρεσιών που σκόπιμα έγινε και την υποστελέχωση των υπηρεσιών που επίσης σκόπιμα δημιουργείται να προχωρά στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Το βάζουμε μπροστά. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην υλοποιηθεί. Οι συνάδελφοί μας, οι υπάλληλοι, έχουν διοριστεί στην περιφέρεια σαν μόνιμοι υπάλληλοι και η αλλαγή αυτή αποτελεί αλλαγή στην εργασία τους, στις σχέσεις εργασίας τους. Και συνεπώς θα υπερασπιστούμε αυτό, αλλά δεν αφορά μόνο τους υπαλλήλους, αφορά όλη την κοινωνία, το λαό, αφορά τους αγρότες που θα πληρώσουν με αυξημένα, θα πληρώσουμε ακόμα με χαράτσια το ρεύμα. Θεωρούμε ότι με αυτά τα κριτήρια, βάζοντας δηλαδή μπροστά το κέρδος, δεν μπορούν να γίνουν αποτελεσματικά έργα, γιατί θα προηγείται το κέρδος για πλημμύρες, για αντιπλημμυρικά έργα. Συνεπώς, εμείς λέμε όχι στην ίδρυση αυτής της εταιρείας, της ανώνυμης εταιρείας. Λέμε και αντιπροτείνουμε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, να βάλουμε μπρος στο το δημόσιο, το νερό είναι αγαθό, είναι δημόσιο αγαθό, να το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και θα είμαστε μαζί με τους συναδέλφους μας σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.